ανακύκλωση περνά σε νέο επίπεδο, συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την κοινωνική αλληλεγγύη. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα ανήκει στο Δήμο Καλαμαριάς, που έχει την πρωτιά στη Βόρεια Ελλάδα, εφαρμόζοντας ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ρούχων, υποδημάτων και υφασμάτινων υλικών. Αυτό το σύστημα είναι το πρώτο εφαρμοζόμενο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και αυτό μετά από αναζήτηση πολλών δήμων κατέληξαν σε εμάς. Εμείς πολύ σύντομα υιοθετήσαμε την άποψη, τη δουλέψαμε και πήραμε όλες τις σχετικές άδειες, οπότε το βάλαμε και σε εφαρμογή. Σε εφαρμογή γιατί διαπιστώσαμε ότι είναι αναγκαίο για την κοινωνία. Εκτός από τα καθιερωμένα ανακυκλώσιμα υλικά, το πλαστικό, το γυαλί, το μέταλλο και το αλουμίνιο, πλέον θα μπορούμε να ανακυκλώνουμε και τα παλιά μας ρούχα, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, ελαστικά, ορυκτέλαια, υφασμάτινα παιχνίδια και χαλιά. Αξιόλογο, δεν το συζητάω. Ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, καλό είναι, και ειδικά το θέμα της ανακύκλωσης. Όποια είναι σε καλή κατάσταση θα δοθούν και σε άπορες οικογένειες. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ωραία κίνηση, καλή κίνηση αυτή που έκανε. Εμείς ρίξαμε και ρούχα κιόλας, είχαμε πολλά ρούχα, δεν τα χρειαζόμασταν. Τα βάλαμε εκεί. Τώρα θα δούμε, εντάξει. Ο στόχος του Δήμου με αυτό το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι διπλός, καθώς εκτός του ότι συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, βοηθά δορίζοντας ρούχα και αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αυτά τα ρούχα οπωσδήποτε θα επιστραφούν σε αυτόν τον κόσμο που έχει ανάγκη και η συμφωνία με την εταιρεία είναι γύρω στις 4.000 ή στις 4 τόνους ρούχα του χρόνου να επιστρέφουν προς διάθεση στους φτωχές οικογένειες. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν σε ειδικούς γαλάζιους κάδους που τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία του Δήμου Καλαμαριάς.